Πάμε να αγγίξουμε ένα άλλο θέμα για το οποίο μου γράφετε, κυρίες και κύριοι. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα περισσότερο από το να δώσω το λόγο στην κυρία Αντιγόνη Βαφιάδου. Είναι δικηγόρος η κυρία Βαφιάδου και ασχολείται με, από ό,τι καταλαβαίνω, με διαζυγία. Τώρα εδώ έχουμε ένα διαρκές παράπονο, κυρία Βαφιάδου. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Παρδοθάλτα. Και σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Έχουμε... Να είστε καλά. Και χαίρομαι πολύ που μου μιλάει κάποιος, με καλημερίζει με χαμόγελο. Και να είστε καλά, κυρία μου, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και εγώ καμιά φορά. Τι είπα, Βαφιάδου, σας είπα, Βαφίδου. Χίλια, συγγνώμη, μου ξεχώρισε. Ο κύριος Γιαννήρης μου άνοιξε το επώνυμό σας για να το βλέπω, για ότι δεν υπάρχει Α και είστε Βαφίδου. Λοιπόν. Οπότε, κανένα πρόβλημα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Και φαίνεται ότι έχετε και χιούμορ. Καλό, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Για το χρειαζόμαστε όλοι. Καλή εκκίνηση, κυρία μου, τη συζητάτε τώρα. Και είναι μαζί και ένδειξη ευφυΐας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχω διαρκή μηνύματα και δεν μπορώ να κάνω τίποτα περισσότερο από το να σας δώσω το λόγο, όπως έλεγα, από είτε πατεράδες είτε μανάδες που δεν μπορούν να δουν το παιδί τους. Λόγω κορονοϊού. Ναι, λόγω εμποδίων, γιατί το εμποδίζει μια πλευρά, διότι κατοικεί εκτός Ελλάδος, διότι υπάρχουν κάποια ζητήματα που οι άνθρωποι βασανίζονται από αυτό, γιατί το παιδί είναι υπεράνω όλων. Ορίστε. Σίγουρα, κοιτάξτε, σε αυτή την ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο που έχουμε και περιστολή ατομικών και προσωπικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, όλα θα μπουν σε μια στάθμιση κόστους ωφέλους. Και όταν μιλάμε για όφελος, προφανώς παραμερίζουμε το προσωπικό όφελος, προς Θεού να μην παρεξηγηθούμε εδώ, το να δει ένας πατέρας ή μια μητέρα το παιδί τους δεν είναι θέμα προσωπικού ωφέλους, είναι όμως η περιστολή ενός δικαιώματος που επίσης θα πρέπει να θυσιαστεί, ας το πούμε έτσι, σε κάποιο βαθμό, εφόσον το επιτάσσει το γενικότερο καλό και οι ειδικότερες συνθήκες. Ζούμε σε μία πανδημία πρωτόγνωρη για τα δεδομένα των τελευταίων 80 ετών μετά την Ισπανική γρίπη, όπως όλοι γνωρίζουμε. Οι συνέπειες είναι πάρα πολύ δύσκολες και σε οικονομικό επίπεδο και σε πρακτικό επίπεδο στη ζωή μας. Εγώ άκουγα όλη αυτή τη φιλολογία, αν μου επιτραπεί έκφραση, για την πορεία του Πολυτεχνείου και έλεγα, παιδιά, συγγνώμη, εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε τα αυτονόητα, να πάμε μέχρι τη γωνία της γειτονιάς μας. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θέλει να περιστείλει τη διαδήλωση, την όποια πορεία. Δεν μιλάω για το Πολυτεχνείο ειδικότερα. Ναι, οποιαδήποτε πορεία, οποιαδήποτε πορεία, σωστά. Οποιαδήποτε. Ναι, εδώ ναι. Η ζωή μας έχει εκφύγει της κανονικότητας. Απλώς, για να μην ξεφύγουμε από το θέμα μας σε σχέση με τους γονείς και τα διαζύγια και την άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας, να πούμε ότι υπάρχει μια λεπτή γραμμή όπου η πανδημία ενδεχομένως και οι πρακτικές δυσκολίες που επιβάλλει χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα. Εκεί θα πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση αυτός ο οποίος είναι φορέας του δικαιώματος και να μπορεί να αποδείξει με κάποιο τρόπο, για παράδειγμα, είμαστε και οι δύο γονείς στο κέντρο της Αθήνας. Έχω το ειδικό έντυπο που παραπέμπει στη δικαστική απόφαση που ορίζει πότε μπορώ να δω το παιδί μου. Το παιδί είναι σε μια ηλικία μικρή που δεν πρέπει να αλλάζει το πρόγραμμά του για το παραμικρό και να αποδιοργανώνεται. Διαφορετικά, υπάρχει η εφαρμογή της ποινικής διάταξης του 169α του ποινικού κώδικα για παραβίαση δικαστικής απόφασης, που είναι και αυτόφορη διαδικασία. Ωστόσο, τώρα, ειδικά σε αυτές τις στιγμές, αυτές τις μέρες, που όλη η χώρα είναι στο κόκκινο από κάθε άποψη, σε τομέα υγειονομικής επαγρύπνησης, σε τομέα περιστολής δικαιωμάτων, στην οικονομική δυσπραγία, καλό είναι να αποφύγουμε τις ακραίες αντιδράσεις. Γι' αυτό το λέω αυτό, κύριε Πορτοσάλτε. Ναι, ναι. Και ωραία τα λέω, ναι, σύμφωνοι. Τώρα, άρα εγώ τι να λέω σε αυτούς τους ανθρώπους, που μπορούμε να τους παραπέμψουμε κάπου, όχι, έτσι δεν είναι, Θα ρωτήσουν τον νομικό τους παραστάτη. Θα πρέπει κάποιος να αποδεικνύει ότι πραγματικά είναι δύσκολο. Τώρα, αν είναι κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό, αυτό νομίζω ότι απαγορεύονται. Επίσης, ούτως ή άλλως από τη χώρα μας προς τα έξω απαγορεύονται. Ναι, μου θέτουν και άλλες παραμέτρους, όπως δεν με αφήνει να το δω. Δεν μου κάνει εκείνο. Δηλαδή, παραπονούνται, ξέρετε, παραπονούνται και ο πατέρας και η μητέρα. Το έχω και από τις δύο πλευρές. Ότι ο άλλος, ο αντίδικος πια
δυστυχώς ο πρώην σύντροφος ή η πρώην δημιουργούν προσκόμματα. Αυτό τώρα δεν πρέπει. Εγώ στην καραντίνα, όχι, τότε μιλάμε για παραβίαση δικαστικής απόφασης. Θα πρέπει να συμβουλευτούν τον νομικό τους παραστάτη, να πάνε στο οικείο αστυνομικό τμήμα με την απόφαση η οποία ορίζει την επιμέλεια. Άσχημα πράγματα, κυρία Βαφίδου, όμως. Πολύ άσχημα. Είναι πολύ άσχημα και πολύ ψυχοφθόρα και δυστυχώς η παραβίαση συμβαίνει και σε επίπεδο διατροφής. Τα ξέρετε, επειδή αυτή την περίοδο υπάρχει και περικοπή σε όλων τα εισοδήματα, έτσι. Ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, αυτή τη στιγμή ο κόσμος αναστενάζει. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εκεί υπάρχει το ζήτημα το ότι κάποιος αντικειμενικά δεν μπορεί να καταβάλει. Υπάρχει όμως και το πρόσχημα. Γι' αυτό σας λέω ότι θέλει προσοχή. Η κάθε περίπτωση κρίνεται ξεχωριστά. Θέλει ψυχραιμία και θέλει δικηγόρους οι οποίοι δεν ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Προσπαθούν όσο μπορούν να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση προς το συμφέρον του παιδιού, πάντα να πούμε. Μάλιστα, αυτό θα μάλιστα πρέπει να είναι ο γνώμονας. Προς το συμφέρον του παιδιού. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βαφίδου. Ότι αν πρέπει να πούμε κάτι άλλο, είμαι στη διάθεσή σας. Δεν ξέρω, δεν πηγαίνει το μυαλό μου. Πρέπει να θίξουμε κάποια άλλα παράμετρο που δεν έχω σκεφτεί. Τα διατροφής, τα οποία αυτή τη στιγμή θα έλεγα ο κόσμος να μην πάρει βιαστικές αποφάσεις, να περιμένει να έρθει και επισήμως το lockdown. Φυσικά το ότι υπάρχει ανωτέρα βία δεν σημαίνει ότι ένα παιδί δεν έχει πλέον την ανάγκη να διατρέφεται ή να καλύπτει τις βασικές ανάγκες. Όλα όμως προσαρμόζονται τη λεγόμενη απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών που αναφέρει ο αστικός κώδικας και κάποιος, όχι από δυστροπία, από αντικειμενική αδυναμία, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Μας. Προσοχή όμως, αυτό δεν το αφήνουμε να παγιωθεί, να το πούμε έτσι, και να γίνει ένας δούριος ύπος που ουσιαστικά οδηγεί στην υπεκφυγή των υποχρεώσεων στο ΔΙΝΕΚΕ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βαφίδου. Χάρηκα πολύ. Καλημέρα σας. Καλή εργασία σας εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.